Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα εβδομαδιαίο Instagram Live και σήμερα θα το κάνουμε παρέα μαζί με την Ειρήνη την Πασχαλέρη και καλεσμένος μας είναι ο Θοδωρής ο Αραμπατζής, ο business coach, ο οποίος είναι ένας από τους καλεσμένους μας ομιλητές στο One Day City Retreat που θα κάνουμε το Σάββατο στις 16 Απριλίου. Λοιπόν, να δεχτώ την Ειρήνη. Θα περιμένουμε για να μιλήσουμε με τον Θοδωρή. Και θα περιμένουμε και τον Θοδωρή να μας ζητήσει. Γεια σου Ειρήνη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα σε όλους. Καλά είσαι αγάπη μου? Καλά είμαι, με positive διάθεση. Λόγω positive life. Ευτυχώς έχουμε και σένα και μας ανεβάζει στη διάθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, αλλά εμείς πρέπει να κρατήσουμε το μέσα μας δυνατό, ειδικά σε τέτοιους καιρούς. Και γι' αυτό κάνουμε και την εκδήλωση, όπως είπες, στις 16 Απριλίου, Σάββατο, στο υπέροχο Mediterranean Palace. Και σας περιμένουμε όλους να είστε εκεί. Τέλεια. Γιατί λοιπόν, θα μάθουμε πολύ ωραία πράγματα. Έτσι, μέχρι λοιπόν να μπει και ο Θοδωρής, μπορούμε λίγο να πούμε τον κόσμο ότι αυτό όλο το One Day City Retreat, όπως το ονομάσαμε, το ετοιμάζουμε νομίζω από τον Νοέμβριο, έτσι το συζητούσαμε. Και θα έχει μία σειρά από ομιλητές, γιατί θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Εσύ θα είσαι μία από τις ομιλήτριές μας που θα μας μιλήσεις για τη διατροφή, έτσι, και anti-aging tips. Εγώ θα πω για αντιγύρανση και μυστικά που δεν ξέρουμε. Και πώς να μείνουμε όμορφες, ζωντανές και υγιείς καθώς περνάνε τα χρόνια, γιατί έχουμε μυστικά πια, οπότε θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και όλοι οι υπόλοιποι ομιλητές φυσικά θα συμπληρώσουν αυτό το wellness κομμάτι. Ναι, ναι, θα έχουμε λοιπόν την... θα μιλήσουμε για ύπνο. Φυσικά, επίσημη προσκεκλημένη μας είναι η Ράνια Θρασιά, που θα μας μιλήσει για το άγχος. Με τη νέα της ιδιότητα ως ψυχολόγος, δηλαδή εκτός από παρουσιάστρια. Οπότε θα μας μιλήσει για το στρες και πώς να το διαχειριζόμαστε το καθημερινό, που όλοι πάσχουμε από αυτό, δεν το συζητάω. Έτσι, για τον ύπνο η Ζέτα Ιγάκη θα μας πει πώς να έχουμε ποιοτικό ύπνο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί κόσμος έχει χάσει τον ύπνο του τελευταία. Έτσι είναι, και αυτό ήταν ένα θέμα που το συζητούσαμε πάρα πολύ, θυμάμαι, και λέγαμε ότι οπωσδήποτε πρέπει να καβάλουμε το θέμα του ύπνου. Να πούμε λοιπόν ότι μέχρι και να γίνει η εκδήλωση, κάθε εβδομάδα θα κάνουμε ένα live και θα έχουμε έναν προσκεκλημένο από έναν ομιλητή μας, έτσι να τους γνωρίσετε κι εσείς μέχρι να κάνουμε την εκδήλωση και να μας πούνε κάποια. Και για την εκδήλωση, Χριστίνα, πες που δηλώνουμε συμμετοχή και πώς μπορούμε να συμμετάσχουμε. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο www.positivelife.gr και να διαβάσετε και να δηλώσετε συμμετοχή και θα δείτε τα πάντα ό,τι γράφει. Και επίσης μπορείτε να προλάβετε και μία εβδομάδα πριν μας χαιρετάει ο κόσμος, μας καλησπερίζουν. Λοιπόν, μπορείτε να δηλώσετε και μία εβδομάδα πριν, όπου θα είναι και πιο... θα κερδίσετε και το early bird, έτσι, για πιο καλή τιμή. Λοιπόν, και να πούμε ότι στο σεμινάριο αυτό, στο διάλειμμα, θα έχουμε και πολύ ωραία φρέσκα... από το φρεσκούλι, πάρα πολύ ωραία bowl, σαλάτες και τα λοιπά, οπότε θα έχουμε και ένα light lunch ενδιάμεσα, να το πούμε και αυτό. Και εκτός από διατροφή και αντιγύρανση για τον ποιοτικό ύπνο, για την αυτοπεποίθηση, θα μας μιλήσει ο Θοδωρής που θα τον δούμε σε λίγο. Η Ζέτα Ιγάκη είπαμε για τον ύπνο. Να πούμε οπωσδήποτε για την, να μας πεις για την Google ναι, ναι, θα είναι και η Μέριλη Μητροπούλου μαζί μας, η οποία είναι Διευθύντρια Μάρκετινγκ της Google και θα μας μιλήσει για το πρόγραμμα της Google, το I'm Remarkable, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα κάνουμε έτσι ένα μίνι σεμινάριο, θα μας βάλει να σημειώσουμε γιατί πράγματα νιώθουμε ότι αξίζουμε. Και μετά κάποιοι θα σηκωθούν πάνω και θα τα δηλώσουν. Για να δούμε λίγο να... και να μπορείτε και online να συμμετέχετε σε αυτό. Αν είστε από μακριά, έχουμε την επιλογή να το παρακολουθήσετε online. Οπότε μέσα στο Positive Life θα δείτε ότι έχετε και αυτή την επιλογή. Έτσι, αν είστε ακριβώς μακριά ή δεν μπορείτε για κάποιο λόγο εκείνο το Σάββατο, λόγω παιδιών ή οικογένειας, μπορείτε να το κάνετε και online. Εμείς όσο περιμένουμε το Θοδωρή, να πούμε ότι εκτός από αυτά τα θέματα που είπαμε, θα μιλήσουμε επίσης για την σεξουαλική διάθεση και πώς να διατηρηθεί με τα χρόνια, γιατί και αυτό είναι σίγουρα μέσα στο wellness και μας ενδιαφέρει, για τη σεξουαλική επιθυμία και πώς να τη διατηρήσουμε. Θα πούμε, είπαμε, για το άγχος, για την αυτοπεποίθηση,
Θα φάμε πολύ ωραίο light lunch, θα πούμε για τον ύπνο, όλα αυτά τα θέματα μέσα σε ένα, στην ουσία από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 3-3.30 το μεσημέρι. Οπότε σας περιμένουμε όλους, είτε διαδικτυακά είτε διαζώσεις, να παρακολουθήσετε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να πούμε πολύ ωραία πράγματα, έτσι καινοτόμα, καινούργια, που όλοι θέλουμε να τα ακούμε, ειδικά όταν είμαστε σε τέτοιες δύσκολες έτσι, φάσεις όπως είναι η τωρινή. Όταν όλα γύρω μας καταραίουν, εμείς πρέπει να κρατάμε το μέσα μας δυνατό, λένε όλοι οι health coaches, και φυσικά συμφωνώ και εγώ. Ο Θοδωρής που είναι. Έρχεται τώρα, ναι. Δεν μπορούσε να κάνει τζον και τώρα τον έκα, του έκανα ξανά accept και νάτος. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα, Θοδωρή. Καλησπέρα, καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Θοδωρή μου. Πολύ καλά, πολύ καλά. Εσείς πώς είστε? Γεια εντάξει. Σου, πώς είσαι? Ωραία. Τέλεια. Και εμείς καλά. Λοιπόν, μέχρι να μπεις, έτσι κάναμε και μία εισαγωγή εμείς στον κόσμο, λίγο να τους ενημερώσουμε και... ότι θα είσαι και ο επίσημος, θα είσαι και ένας από τους ομιλητές μας το Σάββατο στις 16 Απριλίου που θα κάνουμε το σεμινάριο, που εξηγήσαμε ότι μπορεί να γίνει και online, όποιος δεν μπορεί να έρθει να το παρακολουθήσει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είπαμε ότι θα μας μιλήσεις εκεί για την αυτοπεποίθηση. Για την αυτοπεποίθηση, εμείς έχουμε κάνει ήδη ένα live μαζί και υπάρχει στο YouTube του Positive Life, όποιος θέλει να ανατρέξει για να τον ακούσει τον Θοδωρή και εκεί πέρα. Και σήμερα το θέμα το οποίο θα αναπτύξουμε είναι τα έξι στάδια της αλλαγής μιας συμπεριφοράς, μιας συνήθειας. Θα κάνουμε τις ερωτήσεις εναλλάξ μαζί με την Ειρήνη και μάλιστα σκέφτηκα και η Ειρήνη μπορεί να μας πει αν είναι εύκολο ή δύσκολο για όλους τους πελάτες που έχει τόσα χρόνια και από την εμπειρία της, να μας πει και αυτή λίγο τη γνώμη της, αν είναι εύκολο να αλλάξουν συνήθεια διατροφική κάποιοι από αυτούς όλους που βλέπει, έτσι, για να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι και μια συζήτηση όλοι μαζί. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε και με την πρώτη μας ερώτηση, να μας πεις ότι κάποιος όπως προτείνεις εσύ για να αλλάξει μια συνήθεια πρέπει να περάσει από κάποια στάδια αλλαγής. Και θέλουμε λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι τι μπορεί να θέλει να αλλάξει ωραία. Κάποιος. Θα απαντήσω εγώ ή είναι η ερώτηση που στην Ειρήνη. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι μπορεί να θέλει να αλλάξει κάποιος. Μπορεί να θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα. Συνήθως ή μπορούμε να θέλουμε να αποκτήσουμε μια νέα συνήθεια, ή μπορούμε να θέλουμε να αντικαταστήσουμε μία συνήθεια. Κάποιοι λένε να κόψουμε μία συνήθεια, μία κακιά συνήθεια ενδεχομένως, όπως κάποιοι μπορούν να λένε, αλλά συνήθως έχει να κάνει με το να αντικαταστήσουμε μία σε εισαγωγικά κακιά συνήθεια, μία συνήθεια η οποία δεν είναι προς όφελός μας, μας επιβαρύνει με κάποιο τρόπο, να την αντικαταστήσουμε με μία θετική συνήθεια. Και μπορεί να έχει να κάνουν αυτές οι συνήθειες με τα πάντα, με το να πούμε ότι ξεκινάμε ένα πρόγραμμα διατροφής, να ξεκινήσουμε το διαλογισμό, να ξεκινήσουμε να κάνουμε καθημερινή άσκηση, να πούμε ότι θα βάλουμε ένα πλάνο δράσης στη δουλειά μας και θα το ακολουθούμε με συνέπεια, να κάνουμε π.χ. δημοσιεύσεις με συνέπεια στα social media. Όλα αυτά είναι συνήθειες, είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε είναι σε προσωπικό επίπεδο, είτε είναι σε επίπεδο υγείας και αυτοφροντίδας. Οπότε υπάρχει μια ποικιλία συνήθειών που μπορεί να θέλει κάποιος να αποκτήσει και θα ήθελα να μας γράψουν και στα σχόλια του, οι άνθρωποι που μας ακούν σήμερα, ποια είναι μια συνήθεια που θα ήθελαν να αποκτήσουν ή μια συνήθεια που θα ήθελαν να αλλάξουν ενδεχομένως. Οπότε να δούμε και να δούμε στη συνέχεια με τα έξι στάδια. Ακριβώς. Πώς θα μπορούσαν να δουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται και να δουν τι χρειάζεται να κάνουν για να πάνε στο επόμενο στάδιο, ώστε τελικά να αποκτήσουν τη συνήθεια αυτή. Τέλεια. Μπορεί να μας πει και η Ειρήνη λοιπόν τώρα πάνω σε αυτό για τους έτσι, πελάτες. Πάρα πολύ ωραία το έθεσες, Θοδωρή, γιατί και αυτό ισχύει και στο δικό μου το κομμάτι, το διατροφικό. Ξέρεις πάντα, όταν προσπαθώ να βγάλω μια κακιά συνήθεια από τη ζωή ενός ανθρώπου, γιατί πια εκεί εστιάζουμε, όχι στο να κάνουμε δίαιτα για λίγο, αλλά στο να κάνουμε γενικά διατροφή για όλη μας τη ζωή, λέω πάντα την αντικατάσταση κατευθείαν. Δηλαδή και στη διατροφή, π.χ. κάποιος τρελαίνεται για γλυκά. Άμα του πεις κόψε τα γλυκά, δεν θα κάνει τίποτα από αυτά που λες. Άμα όμως του δώσεις εναλλακτική και του δώσεις σε πιο υγιεινό γλυκό, θα το κάνει. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο είναι αυτό που λες. Ποιο στάδιο θα μας εξηγήσεις εσύ τώρα, γιατί είναι το δικό σου κομμάτι, αλλά εγώ αυτό στάθηκα σε αυτό που είπες, ότι όχι κόψε μια συνήθεια, να αντικαταστήσεις μια συνήθεια από μια καλύτερη.
Αυτό νομίζω ότι είναι το κλειδί και στη διατροφή, mm-hmm. ότι πρέπει να δώσεις εναλλακτική. Καταπληκτικό, ναι. Και πάνω στο σχόλιο που είπε ο Θοδωρής να γράφει ο κόσμος, εγώ διάβασα που λένε για το τσιγάρο. Πώς μπορεί να κόψει το τσιγάρο, είναι μια συνήθεια που θέλει κάποιος να αλλάξει. Για το πρωινό ξύπνημα, μας γράψαν. Το πρωινό ξύπνημα. Και αυτό και εγώ το διάβασα, ναι. Και αυτό μπορείτε ίσως να μας το πείτε και οι δύο. Και για την άσκηση, που ίσως κάποιος να βαριέται, να ξέρεις, μέχρι να το κάνει. Άρα που, δεν ξέρω, αν θέλετε λίγο να τα συζητήσουμε και αυτά, για το τσιγάρο, για την άσκηση. Μπορώ να πω το εξής σχετικά, μα οποιαδήποτε συνήθεια θέλουμε να αλλάξουμε ή να αποκτήσουμε. Όπως θα αναφέρουμε σήμερα, υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία περνάει κάποιος για να μπορέσει να πάει από τη συνειδητοποίηση ότι θέλω να αποκτήσω αυτή τη συνήθεια, θέλω να κόψω ή θέλω να αντικαταστήσω, όπως είπαμε, ή να αλλάξω κάτι, στο να γίνει αυτό μια νέα πραγματικότητα. Γιατί αν μπαίνουμε στη διαδικασία της πειθαρχίας, ότι πρέπει συνεχώς να πειθαρχώ, είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι βιώσιμο. Δηλαδή, όντως μπορεί αυτό να είναι μια νέα συνήθεια. Το να αποκτήσουμε μια νέα συνήθεια είναι αυτό ακριβώς, να γίνεται να είναι συνήθεια, να είναι κάτι το οποίο το κάνουμε χωρίς να χρειάζεται να το σκεφτόμαστε πλέον. Και περνώντας από αυτά τα 6 στάδια, στο τέλος φτάνουμε να είναι αυτό το οποίο θέλουμε να αποκτήσουμε μια νέα συνήθεια, η οποία πλέον γίνεται αβίαστα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε. Πες μας για αυτά τα 6 ωραία, ωραία. Στάδια. Καταρχάς να σας πω το εξής, ότι αν σκεφτούμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε λύσει στο παρελθόν ή μια συνήθεια που έχουμε αποκτήσει, είναι πολύ πιθανό να αναγνωρίσουμε ότι η λύση δεν συνέβη με τη μία, αλλά χρειάστηκε χρόνο και άλλαξε με τον καιρό, οτιδήποτε ήταν αυτό που αλλάξαμε. Ίσως δηλαδή στην αρχή για κάποιο διάστημα μπορεί να αγνοούσαμε το πρόβλημα. Κάποιος καπνίζει και αγνοείται ότι αυτό είναι κάποιο πρόβλημα για αυτόν. Ωραία. Μετά σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με αυτό. Μετά ίσως βάλαμε και κάποιο πλάνο για να το λύσουμε. Και όταν ήμασταν έτοιμοι και σωματικά και ψυχολογικά και νοητικά και κοινωνικά ενδεχομένως, μπήκαμε στη δράση και αρχίσαμε να λύνουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, τη συγκεκριμένη προβληματική συμπεριφορά. Και αν η δράση μας είχε αποτέλεσμα, μετά μπήκαμε στη διαδικασία της συντήρησης της νέας κατάστασης, του νέου μας εαυτού, της νέας συνήθειας. Αν δεν είχε αποτέλεσμα η δράση που κάναμε, δηλαδή κάναμε απόπειρα να κόψουμε το κάμισμα ή να πάμε γυμναστήριο και δεν είδαμε κατευθείαν ένα αποτέλεσμα, κάποιες φορές μπορεί να ξανακυλήσαμε στα αρχικά στάδια της αναγνώρισης ή ακόμη και της άγνοιας, δηλαδή και της άρνησης, ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορώ να κόψω το κάμισμα. Και ξαναγυρνάμε στην παλιά μας συνήθεια. Ωραία. Οπότε κάθε μία από αυτές τις εμπειρίες που είχαμε όμως είναι ένα προβλέψιμο, ξεκάθαρο και συγκεκριμένο στάδιο. Δηλαδή λαμβάνει χώρα σε μία χρονική περίοδο και περιέχει μία σειρά από συγκεκριμένα βήματα που χρειάζεται να ολοκληρωθούν πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Και... Άρα το πρώτο, αν κατάλαβα καλά, είναι να το συνειδητοποιήσουμε σωστά. Ότι είναι κάτι λάθος για μας. Καλά, Το πρώτο στάδιο λοιπόν της αλλαγής είναι το πρώτο στάδιο, το πρώτο στάδιο είναι αυτό της άρνησης ή της άγνοιας. Ότι δηλαδή έχουμε ένα πρόβλημα και... Ναι. Θέλεις να τα πούμε και λίγο σιγά σιγά, δηλαδή ας πούμε για την άρνηση. Δεν θέλω να παραδεχτώ σωστά. Και έχω κάποιο πρόβλημα, έτσι, ότι κάνω κάτι. Ωραία, άρνηση. Να τα κάνω λίγο μια, θα πω μια και τα έξι αρχικά και μετά να μπούμε να τα αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Το πρώτο είναι η άρνηση ή η άγνοια, δηλαδή είτε αρνούμε ότι έχω ένα πρόβλημα ή αγνώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι η συνειδητοποίηση. Το τρίτο είναι η προετοιμασία. Το επόμενο στάδιο είναι η δράση. Το πέμπτο στάδιο είναι η συντήρηση, η διατήρηση τέλος πάντων της νέας συνήθειας. Και το τελευταίο, το έκτο στάδιο, είναι ο τερματισμός, όπου πλέον δηλαδή αυτό δεν αποτελεί κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Το κλειδί, βέβαια, και την πετυχημένη αλλαγή είναι να γνωρίζουμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε κάθε φορά για το συγκεκριμένο πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Γιατί οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι που προσπαθούν να πετύχουν αλλαγές για τις οποίες δεν είναι ακόμα έτοιμοι, ουσιαστικά είναι σαν να σαμποτάρουν τον εαυτό τους. Ομοίως, αν αφιερώσουμε πολύ χρόνο σε κάθε στάδιο, τι κάνουμε. Μπορεί να έχει αποτέλεσμα ώστε να αναβάλουμε την αλλαγή επαορίστων. Εντάξει. Οπότε αν... Ναι. Συγγνώμη, Θοδωρή, και πώς ξέρεις ότι είσαι έτοιμος? Λοιπόν, υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία γίνονται σε κάθε στάδιο, τα οποία δεν θα μπούμε τώρα να τα αναλύσουμε, γιατί αυτό είναι ολόκληρη ανάλυση, μπορεί να είναι ολόκληρο σεμινάριο αυτό. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποια βήματα που γίνονται σε κάθε στάδιο. Εντάξει. Τώρα, εγώ...
Ωραία. Πόσο δύσκολο είναι να κάνει κάποιος μία αλλαγή, κατά τη γνώμη σου? Αναλόγως την αλλαγή. Αναλόγως τι θέλουμε να αποκτήσουμε. Το τσιγάρο μπορεί να είναι αναλόγως και πάλι το τσιγάρο, που κάποιος καπνίζει πολλά χρόνια. Είναι μια συνήθεια η οποία είναι και σωματική. Εντάξει. Οπότε χρειάζεται να γίνει με κάποιο σταδιακό τρόπο ενδεχομένως, να αρχίσει να γίνει αυτή η συνειδητοποίηση, να γίνει μια τροποποίηση, να γίνει μια προετοιμασία, να γίνει μια τροποποίηση στη συμπεριφορά. Αυτό, ας πούμε, και για πολλούς ανθρώπους, το να κόψει κάποιο το κάπνισμα, είναι μια διαδικασία που ακόμα και αν το κόψει, μπορεί να χρειαστεί να είναι στη φάση της συντήρησης για όλη τη ζωή. Δηλαδή, εγώ γνωρίζω περιπτώσεις από το άτομα που έχουν κόψει το κάπνισμα για 3, 4, 5 χρόνια, ακόμα και 10 χρόνια, το ξανάρχισαν. Εντάξει. Οπότε, ανάλογα στη συνήθεια, για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να πίνει νερό, να πίνει περισσότερο νερό, αυτό είναι μια συνήθεια που είναι πολύ πιο εύκολο να την αποκτήσει από ότι το να κόψει το κάπνισμα. Μπράβο. Ναι, εξαρτάται τη συνήθεια. Να πω βέβαια για αυτό που είπες για το φαγητό και το τσιγάρο. Και τα γλυκά που πολλοί γράφουν και έχουν απόλυτο δίκιο, ότι είναι στο ίδιο σημείο βιολογικά, είναι στο ίδιο σημείο του εγκεφάλου, το σημείο που μας κάνει να τα θέλουμε. Και να πω ότι υπάρχουν κάποια, εκτός από αυτό που λέμε για το μυαλό και πώς θα πάμε στα στάδια μέσω του εγκεφάλου, γιατί φυσικά ο εγκέφαλός μας είναι το πιο δυνατό όργανο και αυτός θα μας οδηγήσει, αλλά και βιολογικά, π.χ. εγώ στους ανθρώπους που με συμβουλεύονται, που προσπαθούμε να χάσουμε βάρος, να βελτιώσουμε τη διατροφή τους κτλ., τους προτείνω, ειδικά αυτούς που θέλουν να κόψουν το τσιγάρο, για να μην βάλουν κιλά, να ξεκινήσουν το περπάτημα το καθημερινό για 40 λεπτά. Γιατί διεγείρει ακριβώς το περπάτημα τις ίδιες ακριβώς ουσίες, τους νευροδιαβιβαστές στον εγκέφαλο, που διεγείρονται με το τσιγάρο. Άρα όλη αυτή η στέρηση που θα είχες π.χ. από το τσιγάρο, σου φεύγει αν περπατάς για 40 λεπτά, και αυτό είναι από μελέτες διαπιστωμένο. Δεν είναι απλά παρατήρηση. Από κλινικές μελέτες. Αντικατάσταση. Οπότε και πάλι για το νερό, ίσως. Πάλι και για το νερό να μας πεις, Ειρήνη. Γιατί και για το νερό γράφουνε. Για το νερό, κοίταξε, το νερό είναι εύκολο σχετικά. Δηλαδή, αν το βάλεις με τα γεύματά σου, π.χ. θα μπορούσε να το κάνεις. Να σκέφτεσαι ότι με κάθε γεύμα να πίνω και δύο, όταν τρώω κάτι, να πίνω δύο ποτήρια νερό. Όταν κάθομαι σε κάποιο καφέ, πριν παραγγείλω, πριν πιω τον καφέ, γιατί κάθε ένας καφές κλέβει ένα ποτήρι νερό, να πιω ένα ποτήρι νερό. Όταν πάω στο γραφείο μου, να έχω δίπλα μου το νερό. Που είναι καλό να το έχω σε κανάτα ή σε μπουκάλι, να μην έχω ένα ποτήρι, γιατί δύσκολα θα σηκωθώ να πάω να γεμίσω. Αλλά όταν το έχω δίπλα μου και βάλω στόχο ότι θα πιω αυτά τα δύο μπουκαλάκια ή το ένα μεγάλο μπουκάλι, τότε θα το κάνεις. Το νερό δηλαδή είναι μια τόσο... είναι συνήθεια το νερό. Όσο πίνεις, τόσο θα διψάς. Όσο δεν πίνεις, τόσο συνηθίζει ο οργανισμός και ζεις λίγο σαν, λειτουργεί σαν καμήλα. Δεν διψάς. Γιατί πολλές φορές μου λένε, βρε Ειρήνη, δεν διψάω, πώς θα πιω νερό? Πίνοντας νερό, σιγά σιγά βοηθιέται το σώμα και αρχίζεις και διψάς. Άρα είναι αυτό που λέει και ο Θόδωρος, ναι. Ότι σιγά σιγά, σιγά ναι. Συνηθίζεις άλλες συνήθειες. Άρα λοιπόν, Θόδωρε, από την άρνηση... Ωραία, να πούμε λίγο περισσότερο, να πούμε και το κομμάτι της άρνησης, της άγνοιας, τι συμβαίνει. Εντάξει, όταν κάποιος βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, μπράβο, δεν είναι ότι δεν βλέπει τη λύση στο πρόβλημα, δεν βλέπει καν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην άρνηση δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στον εαυτό του και αντιστέκεται στην αλλαγή. Τώρα, οι άνθρωποι σε αυτό το στάδιο δεν έχουν πραγματικά καμία πρόθεση να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και συνήθως έχουν άρνηση και δηλαδή αρνούνται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Τώρα, οι φίλοι τους βέβαια, οι συγγενείς τους, οι γιατροί τους, οι συνάδελφοί τους, όλοι βλέπουν ξεκάθαρα το πρόβλημα. Ο άνθρωπος που βρίσκεται όμως σε αυτό το στάδιο δεν το βλέπει. Και πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο, οι οποίοι δεν θέλουν προφανώς να αλλάξουν κάτι, τι κάνουν? Μπορεί να πάνε σε έναν θεραπευτή, μπορεί να πάνε σε έναν διαιτολόγο, μπορεί να πάνε σε κάποιον σύμβουλο ή οτιδήποτε, αλλά το κάνουν επειδή πιέζονται από τους άλλους. Όταν δηλαδή ο σύντροφός τους απειλεί ότι θα τους αφήσει αν δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά, ή όταν ο εργοδότης τους απειλεί ότι μπορεί να τους απολύσει ή ότι ξέρω, οι γονείς θα τους αποκληρώσουν, τότε μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν κάποια πράγματα. Και αυτό που σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι είναι το εξής. Πώς μπορώ να τους κάνω να σταματήσουν να με πρίζουν? Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Οπότε αλλάζουν ή κάνουν βήματα για να αλλάξουν όσο δέχονται πίεση από άλλους. Όταν σταματήσει η πίεση, μετά από λίγο επιστρέφουν και πάλι στις παλιές τους συνήθειες. Δηλαδή, με άλλα λόγια, με λίγα λόγια μάλλον, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην άρνηση αντιστέκονται σε οποιαδήποτε αλλαγή. Όταν το πρόβλημα έρχεται στη συζήτηση, αλλάζουν θέμα. Όταν
ακούν κάτι στην τηλεόραση γι' αυτό, αλλάζουν κανάλι. Ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που αποδίδουν το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ότι μάλλον αποδίδουν το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι στην κληρονομικότητα ή στα γονίδια. Ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, το πήρα τη μαμά μου. Ή είναι κληρονομικό. Ή το αποδίδουν στη μοίρα. Σε πράγματα δηλαδή που είναι, σε πράγματα που είναι έξω από τον έλεγχο. Δείχνουν την ευθύνη αλλού. Τώρα, ο τρόπος για να βοηθήσουμε κάποιον που δεν θέλει να αλλάξει, βρίσκεται στην προσέγγιση, στο πώς τον προσεγγίζουμε δηλαδή. Το οποίο, όπως είπαμε, είναι ίσως θα το δούμε σε επόμενο live. Και είναι πολύ πιθανόν όλοι μας, και εμείς εδώ οι τρεις, αλλά και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε, να βρίσκονται σε κάποιο στάδιο, μάλλον να βρίσκονται στο στάδιο της άρνησης, για τουλάχιστον μία συμπεριφορά που μπορεί να μας βλάπτει. Δεν μου λες, Ειρήνη, εσύ έχεις πελάτες που έρχονται γιατί τους πιέζει η μαμά τους ή ο μπαμπάς τους να δυνατήσουν ή αυτό που λέει ο άντρας της, φοβάται μην την αφήσει και έχεις τέτοιους πελάτες. Κοίταξε, έχει συμβεί, ναι, μέσα στα 20 χρόνια που δουλεύω έχει συμβεί και μάλιστα εγώ πάντα ρωτάω πώς ήρθατε, πώς το αποφασίσατε και όταν καταλαβαίνω ότι είναι άλλον η απόφαση, συνήθως τους λέω μήπως θέλετε ή πάμε πολύ σιγά και το κάνουμε μαζί και έτσι τους κερδίζω και κερδίζω και την εμπιστοσύνη τους και τα λοιπά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι αυτό χρειάζονται. Ξέρεις, στη δικιά μου τη δουλειά θέλει πάρα πολύ να λειτουργείς και ως ψυχολόγος, γιατί πρέπει να καταλάβεις, παρόλο που δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά πρέπει να καταλάβεις να μπεις μέσα στα παπούτσια του άλλου, να καταλάβεις τι χρειάζεται να ακούσει εκείνη την ώρα και έτσι να τον συμβουλέψεις. Ναι, έχει τύχει πολλές φορές και τότε ή πάμε πολύ σιγά ή τους λέω θέλετε να το ξεκινήσουμε λίγο αργότερα, θέλω να είναι δικιά σας απόφαση, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Θέλει όμως τρόπο, όπως είπε ο Θοδωρής, είναι πολύ σημαντική η προσέγγιση. Εγώ αυτό το λέω από την εμπειρία μου τώρα, όχι από ως ειδικό σε αυτό το κομμάτι, αλλά η εμπειρία μου αυτό μου διδάσκει, ότι με τον τρόπο όμως μπορείς όλα να τα καταφέρεις, με τον σωστό τρόπο. Τέλεια, τέλεια. Και δεν μου λες, Θοδωρή, μετά την άρνηση πάει στη συνειδητοποίηση, έτσι. Για μιλήστε μας λίγο, κύριε. Λοιπόν, η φράση που θα ακούσεις να λέει κάποιος ο οποίος βρίσκεται στο στάδιο αυτό τη συνειδητοποίηση είναι «Δεν θέλω πλέον να» ή «Κάποια μέρα θα» ή «Κουράστηκα πλέον με αυτό». Εντάξει, είναι οι φράσεις που λέει αυτός ο οποίος έχει πάει στη συνειδητοποίηση πλέον. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το στάδιο αναγνωρίζουν ότι χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή και αρχίζουν να σκέφτονται σοβαρά στο να κάνουν κάποια βήματα για να αλλάξουν. Δυσκολεύεται βέβαια ακόμα να κατανοήσουν απόλυτα το πρόβλημα και τα αίτια του. Πολλοί έχουν αόριστα πλάνα που θα ακολουθήσουν στους επόμενους 6 μήνες ή μετά τις γιορτές ή μετά το καλοκαίρι. Ωστόσο, όχι, είναι πολύ θεματικό αυτό το Δευτέρα. Το Δευτέρα είναι άλλο. Κάποια στιγμή, ναι, μετά από 6 μήνες, όταν τα παιδιά πάνε στο στρατό, ξέρω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, απέχουν αρκετά ακόμα από το να δεσμευτούν να μπουν στη δράση. Λένε ότι μια μέρα θα ξεκινήσω. Μια μέρα θα χάσω κιλά. Μια μέρα θα πάω γυμναστήριο. Κάποια στιγμή λοιπόν βρισκόμουν στο κέντρο του Κλικής, περπατούσα, και κάποια στιγμή με σταματάει ένα στον δρόμο και μου ζήτησε οδηγίες για μια συγκεκριμένη διεύθυνση. Και αφού του έδωσα τις οδηγίες και βεβαιώθηκα ότι κατάλαβε αυτό που του εξήγησα, το χαιρέτησα και έφυγα. Και το βλέπω ότι πήγε από την αντίθετη κατεύθυνση. Ναι, και του λέω, φίλε, λέω, πηγαίνει σε προβάσει κατεύθυνση. Και μου λέει, το ξέρω, απλώς δεν είμαι έτοιμος ακόμα να πάω εκεί. Είναι η κλασική περίπτωση του ανθρώπου που δεν είναι ακόμα έτοιμος να κάνει την αλλαγή. Δηλαδή, αυτή είναι η φύση του ανθρώπου που βρίσκεται στο στάδιο της αναγνώρισης. Ξέρει που θέλει να πάει, μπορεί να γνωρίζει και πώς θα πάει εκεί, αλλά δεν είναι έτοιμος ακόμα να πάει. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί άνθρωποι μένουν κολλημένοι για πολύ καιρό στο στάδιο της αναγνώρισης. Ξέρω ότι έχω ένα θέμα, αλλά δεν κάνω κάτι γι' αυτό ακόμα. Κάποια στιγμή θα κάνω. Ωραία. Και οι άνθρωποι οι οποίοι συνεχώς υποκαθιστούν τη δράση με τη σκέψη, αντί να κάνουν το σκέφτονται δηλαδή συνέχεια, είναι αυτό που λέμε ότι βρίσκονται σε μια χρόνια κατάσταση αναγνώρισης. Είναι σαν μια χρόνια κατάσταση, τέλος πάντων. Αυτό. Ειρήνη, εσύ ναι, για να πες μας λίγο την εμπειρία σου αυτό που πολλές φορές σκέφτονται, αυτό έπιασα εγώ πιο πολύ να είναι και στο δικό μου το κομμάτι, ότι έρχονται πάρα πολύ γυναίκες περισσότερο θα έλεγα, που είμαστε πιο αναλυτικές και ως φύση, που έχουν διαβάσει τα πάντα, ξέρουν τα πάντα, έχουν κάνει όλες τις δίαιτες, τα γνωρίζουν, μάλλον δεν έχουν κάνει, ξέρουν όλες τις δίαιτες, ξέρουν τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τι είναι το άλλο, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα πράξη.
Και είναι αυτό, εγώ τους το λέω και το συνειδητοποιούν εκείνη τη στιγμή, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι όταν σκεφτόμαστε κάτι, ότι το κάναμε κιόλας, ξέρεις, και εγώ μπορώ να μπερδευτώ και εσύ. Φαντάζομαι είναι στη φύση μας και τους το εξηγώ και τρομάζουν, λένε τώρα ναι έχεις δίκιο, αυτά τα ξέρω, αλλά δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή μου είχε τύχει πάρα πολλές φορές αυτό και θεωρώ ότι είναι πάλι μέσα στην ανθρώπινη φύση να το υπεραναλύουμε, ειδικά εμείς οι γυναίκες. Και να μην πάμε στο επόμενο στάδιο της δράσης. Αλλά εγώ σε αυτό τους βοηθάω, στο ότι τους λέω άσε την ευθύνη σε μένα, σε αυτό το κομμάτι, και θα μπω εγώ μπροστά σε αυτό, εσύ τα ξέρεις, αλλά εγώ θα σε βοηθήσω να κάνεις το επόμενο βήμα. Γιατί θεωρώ ότι νομίζω ότι και για τις αλλαγές δεν χρειαζόμαστε, Θοδωρή, και λίγο, ας το πω έτσι, μέντορες, βοήθεια για κάποια πράγματα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Το Θοδωρή στο κομμάτι του business, εσένα στο κομμάτι της διατροφής, ναι, εμένα στις δημόσιες σχέσεις. Το να πας σε έναν ειδικό είναι μέρος της διαδικασίας της προετοιμασίας ενδεχομένως. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, συνειδητοποιώ ότι έχω ένα θέμα και θέλω να κάνω κάτι για να το λύσω. Αλλά ακόμα δεν ξέρω πώς να το λύσω, οπότε θα πάω σε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να με καθοδηγήσει. Έτσι. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα της διαδικασίας, που ίσως είναι και το επόμενο στάδιο, το στάδιο της προετοιμασίας. Όπου δηλαδή θα ψάξω να βρω, να διαβάσω, να μάθω, να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο, να πάω σε έναν ειδικό, όπου μπορεί να μου το βγάλει ένα πρόγραμμα διατροφής, θα μου βγάλει ένα επιχειρηματικό πλάνο ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό είναι μέρος της διαδικασίας της αλλαγής. Και πολύ. Θοδωρή μου, συγγνώμη, και εδώ και όταν δεσμεύομαι και σε κάποιον άνθρωπο, δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή όταν δίνεις μια υπόσχεση εισαγωγικά ότι θα κάνω το πρόγραμμα και δεν είναι μόνο στον εαυτό σου, αλλά είναι σε έναν ειδικό που εμπιστεύεσαι, που σε εμπνέει, που σε κάνει να αισθάνεσαι και καλά κάθε φορά που πας, που έχεις καλή χημεία μαζί του, δεν θέλεις να τον στεναχωρήσεις. Δηλαδή εγώ έτσι νιώθω με τους δικούς μου, έρχονται και μου λένε Ειρήνη, το έκανα γιατί σε σκεφτόμουν και ήθελα να μου πεις ότι μπράβο, τα πήγες καλά και έτσι. Και αυτός έχει πολύ καλό αποτέλεσμα και εγώ χαίρομαι μαζί του που βοηθάω. Εγώ όμως τον εμψυχώνω, δηλαδή. Ακόμα και το ότι θα είναι σε κάποιον που πέρα από το θα του βγάλεις το πρόγραμμα, ας πούμε, που θα ακολουθήσει. Και αν υπάρχει αυτός ο σεβασμός προς εσένα, θα είναι συνεπής στο πρόγραμμα, ίσως και γιατί δεν θέλει να σε απογοητεύσει που θα έρθει την επόμενη φορά να μιλήσετε κτλ. Να σου πει ότι ξέρει κάτι τέτοιο, αυτά τα οποία συζητήσαμε. Έτσι ακριβώς. Ακόμα και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό λοιπόν, παιδιά, να έχουμε ανθρώπους να τους εμπιστευόμαστε και να παίρνουμε καθοδήγηση. Δηλαδή αυτό που είπε η Ειρήνη, ότι έρχω, πάω εγώ στην Ειρήνη και τα ξέρω όλα. Δεν τα ξέρω όλα. Δηλαδή στη διατροφή, ας ακούσω κάποιον ειδικό. Στο κομμάτι του business, ας συμβουλευτώ κάποιον ειδικό, έτσι. Όπως έλεγα πριν, ας πούμε, και για μένα, για τις δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, είναι καλό να ακούσουμε έναν ειδικό. Όλοι ξέρουμε να τα κάνουμε όλα, αλλά εγώ θεωρώ ότι σίγουρα είναι ό,τι καλύτερο να ακούσουμε τον ειδικό στο κομμάτι αυτό, όταν φτάνουμε λοιπόν στην προετοιμασία, όπως λέει και ο Θοδωρή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι πρέπει να έχουμε έναν ειδικό. Θοδωρή, έχει να συμπληρώσει κάτι για το κομμάτι της προετοιμασίας. Να πω βασικά στο κομμάτι τη φάση της προετοιμασίας, όταν το άτομο βρίσκεται σε αυτή τη φάση, αρχίζει να είναι. Στο μυαλό του σημαδεύεται από δύο σκέψεις του μυαλού του. Το πρώτο είναι ότι αρχίζει να εστιάζει περισσότερο στη λύση παρά στο πρόβλημα. Και δεύτερον, αρχίζει να σκέφτεται περισσότερο το μέλλον παρά το παρελθόν. Οι περισσότεροι σε αυτό το στάδιο, στο στάδιο της προετοιμασίας, σχεδιάζουν να μπουν στη δράση μέσα στον επόμενο μήνα. Ή να ξεκινήσουν από πρώτη του μηνός, παράδειγμα. Εντάξει, ξέρω εγώ, να ξεκινήσουν. Δηλαδή, αρχίζουν να μπαίνουν πιο άμεσα στη διαδικασία του πλάνου. Μία καλή κίνηση σε αυτό το στάδιο, όπως είπε και η Ειρήνη, είναι τι, να κοινοποιήσει την αλλαγή σε άλλους. Δηλαδή να πει, ξέρω εγώ, σε ένα coach ή σε ένα σύμβουλο, ή ακόμα και στο περιβάλλον, ακόμα και στο Facebook ή στο story, να πει ότι ξέρετε κάτι. Από Δευτέρα ξεκινάω ένα πλάνο, ένα challenge 30 ημερών, ξέρω εγώ. Κάθε μέρα κάνω διατροφή, γυμναστική ή να κάνω διαλογισμό ή οτιδήποτε θέλει να αποκτήσει σαν συνήθεια. Ναι, γιατί έχεις δώσει κάπου την υπόσχεσή σου. Οπότε γι' αυτό θα το. Γιατί στον εαυτό μας δύσκολα κρατάμε υποσχέσεις. Λες, έλα μωρέ, τώρα δεν το ξέρει κανείς, θα το σπάσω. Ενώ όταν το έχεις κοινοποιήσει στην αδερφή σου, στους γονείς σου, στο Facebook, όπως είπες γενικά, δεσμεύεσαι. Αυτό το πράγμα σε κρατάει. Και είναι πολύ σημαντικό το στάδιο της προετοιμασίας. Γιατί οι άνθρωποι που παρακάμπτουν αυτό το στάδιο, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που ξυπνάνε ένα πρωί και αποφασίζουν να κόψουν το κάπνισμα μαχαίρι, μειώνουν τις πιθανότητες επιτυχίας. Οπότε μπορεί ο κόσμος που μας ακούει, ας πούμε,
να αξιοποιήσει καλύτερα αυτό το χρόνο, σχεδιάζοντας προσεκτικά και δημιουργώντας πολύ συγκεκριμένα και λεπτομερή πλάνα δράσης από έναν ειδικό ή από μόνο τους, οτιδήποτε κάνουν, και ώστε να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν τις διαδικασίες που χρειάζεται να ακολουθήσουν για να πετύχουν το στόχο που έχουν ή να αποκτήσουν τη νέα συνήθεια που θέλουν. Ναι, γράφει και ο κόσμος μεγάλη υπόθεση, η δέσμευση. Η υπόσχεση, ναι, ναι. Έτσι, αυτό, η δέσμευση, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Τις άρα, δράσεις. Λοιπόν, τώρα σε αυτό το στάδιο, οι άνθρωποι πλέον φανερά τροποποιούν τη συμπεριφορά τους. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κόψει το κάπνισμα, σταματάει πλέον να καπνίζει. Mm-hmm. Ή κάποιος που θέλει να γυμνάζεται, αρχίζει και γυμνάζεται. Ή κάποιος που θέλει να είναι συνεπής στη δουλειά του, στα social media για παράδειγμα, αρχίζει πλέον και κάνει post στα social media. Ή αδειάζει το τελευταίο κουτάκι μπύρα στην ορχήτη, ξέρω εγώ. Ή αρχίζει πλέον να αντιμετωπίζει τους φόβους του. Εν ολίγης, τι κάνουν? Κάνουν τη δράση για την οποία προετοιμάζονταν. Τα στάδια της δράσης, το στάδιο της δράσης μάλλον, είναι αυτό το οποίο απαιτεί την μεγαλύτερη δέσμευση χρόνου και ενέργειας. Και οι αλλαγές που γίνονται σε αυτό το στάδιο είναι που φαίνονται περισσότερο στους άλλους. Δηλαδή, όταν κάνω εγώ προετοιμασία ή αναγνωρίζω, πάλι είναι σημαντικό στάδιο, αλλά δεν φαίνεται στους άλλους. Ενώ όταν κάνω πλέον τροποποιώ τη συμπεριφορά μου, τότε φαίνεται. Γι' αυτό και όσοι είναι στο στάδιο της δράσης έχουν την περισσότερη αναγνώριση. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος σκέφτεται να ελέγξει το να χάσει κιλά, για παράδειγμα, όσο το σκέφτεται και το δουλεύει και βρίσκει πλάνα, δεν φαίνεται αυτό στους άλλους. Όταν όμως περιορίζει τις θερμίδες, περιορίζει τα γέμματα, τρώει πιο υγιεινά, τότε το βλέπουν οι άλλοι και του λένε μπράβο που κάνεις αυτό, μπράβο που ξεκινήσεις τη δίαιτα, παράδειγμα. Αλλά έτσι τι κάνουμε? Δεν δίνουμε έμφαση στα προηγούμενα βήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά και στα επόμενα βήματα που είναι τη συντήρηση και του τερματισμού, που είναι εξίσου σημαντικά και ίσως είναι πιο δύσκολα. Οπότε η αλλαγή δεν είναι μόνο η δράση. Είναι όλα τα στάδια, και τα πριν και τα μετά. Απλά τι γίνεται στη δράση είναι που φαίνεται πλέον ότι έχουμε κάνει την αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν και η υποστήριξη που λαμβάνουν οι περισσότεροι είναι μόνο κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού της δράσης και όχι στα προηγούμενα ή στα επόμενα στάδια. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι το στάδιο της δράσης δεν είναι το μόνο στάδιο κατά το οποίο σημειώνουμε πρόοδο. Όπως είπε πριν και η Ειρήνη, όταν κάποιος το αναγνωρίζει, όταν κάποιος προετοιμάζεται, δεσμεύεται. Είναι μια πολύ σημαντική πρόοδος αυτή στο να θέλει να ξεπεράσει κάποιος ένα πρόβλημα ή στο να αποκτήσει μια νέα συνήθεια. Επιπλέον, κάθε μετάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι πρόοδος. Δηλαδή, αν κάποιος που απέφευγε για χρόνια ένα πρόβλημα αρχίσει να συνειδητοποιεί την ύπαρξή του και αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά να το αλλάξει, μεταβαίνοντας από την άρνηση στη συνειδητοποίηση και από τη συνειδητοποίηση στην προετοιμασία, εντάξει, δεν είναι κάτι λιγότερο σημαντικό από το να πάει κάποιος από την προετοιμασία στη δράση. Οπότε, όταν υπάρχει μία πρόοδος, είναι σημαντικό για την αλλαγή, είτε βρίσκεται από την συνειδητοποίηση στην προετοιμασία, είτε από την προετοιμασία στη δράση. Αυτά. Ειρήνη, πες μας λίγο και εσύ, λίγο για τη δράση, λίγο με τη δική σου εμπειρία, με τη διατροφή. Κοίταξε, η δράση σε εμάς είναι το πιο ευχάριστο, όπως είπε και ο Θοδωρής. Είναι εκεί όπου βλέπεις πια αποτελέσματα. Η αναγνώριση από τους γύρω έχει πολύ μεγάλη σημασία. Που σου λένε μπράβο, τι έκανες, έχεις ομορφήνει, φαίνεσαι νεότερος. Όλα αυτά σίγουρα να αρέσουμε περισσότερο στον κοινωνικό περίγυρο είναι πολύ σημαντικά. Αλλά και οι ίδιοι που λένε ότι κοιμάμαι καλύτερα, δεν νιώθω βαρύς. Τώρα βέβαια θα πω αυτό εδώ στο Θοδωρή, δεν ξέρω αν είναι στο επόμενο στάδιο. Πιστεύω ότι αν, ας πούμε, πεις σε κάποιον άνθρωπο ξεκίνησε να γυμνάζεσαι, οι περισσότεροι, ας πούμε, τώρα ειδικά πριν το καλοκαίρι, ξεκινάνε και κάνουν εκεί που δεν κάναν καθόλου γυμναστική. Ξαφνικά ξεκινάνε και κάνουν όλη τη βδομάδα, ξέρω εγώ, 6 φορές την εβδομάδα γυμναστική. Πέφτουν με τα μούτρα, κάνουν πάρα πολύ σκληρή δίαιτα, πολύ σκληρή γυμναστική. Και αυτό κρατάει το πολύ ένα διάστημα, ή τραυματίζονται, ή μετακουράζονται, παθαίνουν breakdown κτλ. Και σταματάνε. Παίζει λοιπόν ρόλο στη δράση να βάζουμε και να το κάνουμε σωστά. Δηλαδή, εγώ πάντα τους ανθρώπους που με συμβουλεύονται τους λέω ότι αν δεν έχετε κάνει πριν άσκηση, δεν μπορείτε ξαφνικά να ξεκινήσετε να κάνετε 5 φορές την εβδομάδα, θα ξεκινήσετε με 2. Αν δεν πίνετε πολύ νερό και πίνετε μισό ποτήρι νερό, δεν μπορείτε να πάτε ξαφνικά στα 3 λίτρα νερό, γιατί θα πειράξουμε τα νεφρά. Γιατί το σώμα δεν το έχει συνηθίσει και είναι ένα σοκ για τον οργανισμό. Άρα αυτή η δράση πρέπει να γίνει με μέτρο και με σωστά βήματα,
mm-hmm. ώστε να μην εξαντληθείς από την αλλαγή. Δηλαδή να μπει αυτή η αλλαγή ομαλά στη ζωή. Συμφωνώ. Νομίζω. Κάποιες αλλαγές είναι έτσι, όπως η διατροφή. Και αυτό είναι περισσότερο στο κομμάτι της προετοιμασίας. Του να έχεις, δηλαδή, να βρεις το κατάλληλο, να βρεις το κατάλληλο πλάνο που θα ακολουθήσεις όταν μπει στη δράση. Το πλάνο που ταιριάζει στο στόχο σου, okay, στο παρελθόν που έχεις, όπως είπες, δηλαδή κάποιος δεν γυμνάζεται ποτέ. Μπράβο, μπράβο, ναι. Το τι θες να πετύχεις, Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω όμως και το επόμενο στάδιο της συντήρησης είναι πολύ σημαντικό, το οποίο θα μας μιλήσει ο Θοδωρής, αλλά θα μας πει μετά και η Ειρήνη, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να χάσω τα κιλά μου και μετά να μην. Δηλαδή πρέπει λίγο να το δούμε αυτό. Άρα ας ξεκινήσει ο Θοδωρής να μας πει για τη συντήρηση και μετά να μας πει. Λοιπόν, η αλλαγή για το κομμάτι σίγουρα ποτέ δεν τελειώνει στην δράση. Εντάξει, αν και η συντήρηση μπορεί σε κάποιους να φαντάζει ως ένα στατικό στάδιο. Για την ακρίβεια, είναι μια εξαιρετικά σημαντική συνέχεια, η οποία μπορεί να κρατήσει από 6 μήνες μέχρι και μια ζωή, αναλόγως τη συνήθεια. Χωρίς μια ισχυρή δέσμευση στη συντήρηση, θα υπάρξει σίγουρα μια, αν μπορώ το πω, υποτροπή. Θα ξανακυλήσουμε δηλαδή σε κάποια παλιά συνήθεια. Συνήθως θα πάμε στο στάδιο είτε της αναγνώρισης ή ακόμα και στο στάδιο της άρνησης. Δηλαδή, κάποιοι, όπως είπα και πριν, κάποιοι που έχουν κάνει ένα πρόγραμμα για να ελέγξουν το βάρος τους και δεν πήγε καλά, για οποιοδήποτε λόγο το σταμάτησαν, μπορεί να πάνε στη φάση ότι ξέρεις κάτι, πλέον δεν έχω πρόβλημα. Είναι μια χαρά. Ενώ γνωρίζουν ή γνώριζαν, είχαν να γνωρίσει το πρόβλημα, επειδή ήταν αποτυχημένη η απόπειρα, μπορεί να πάνε στη φάση της άγνοιας πλέον, της άρνησης. Και αυτό είναι με τα προγράμματα, θα μας πει γι' αυτό καλύτερα και η Ειρήνη που είναι πιο ειδική σε αυτό, με τα προγράμματα με τις γρήγορες λύσεις. Χάσε 5 κιλά σε 5 μέρες, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αναγνωρίζουν ότι η συντήρηση είναι μια μακρά διαρκής διαδικασία. Εντάξει. Είναι όπως αυτός που λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι πολύ εύκολο να χάσει κιλά. Ξεκίνησα 90 κιλά και συνολικά έχω χάσει 100 κιλά τα τελευταία 4 χρόνια. Δηλαδή χάνει, βάζει. Οπότε συνολικά έχασε 100 κιλά ενώ ξεκίνησα από τα 90. Okay. Ειρήνη, εσύ που ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεις και εσύ και συμφωνείς ότι η συντήρηση είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντική για να μπορείς κάποιος να διατηρήσει το αποτέλεσμα. Κοίταξε, ναι, αυτό είναι το πιο βασικό στάδιο στο δικό μας το κομμάτι, στη διατροφή και στην υγεία, γιατί καταρχάς τον οργανισμό δεν αρέσει καθόλου το να κάνουμε αυτό το yo-yo dieting, δηλαδή να χάνουμε, να βάζουμε, και για το δέρμα είναι πολύ κακό και για τα όργανα και γενικά ο οργανισμός δεν του αρέσουν αυτές οι απότομες αλλαγές. Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια όπως το Cambridge, τα Αμερικάνικα, το Harvard και τα λοιπά, αυτό που προτείνουν τα τελευταία 5-6 χρόνια είναι η αλλαγή διατροφικής συμπεριφοράς πια. Δηλαδή όχι το να πεις σε κάποιον ότι κοίταξε θα φας για ένα διάστημα έτσι και μετά θα μπορείς να τρως ό,τι θέλεις και θα είσαι μια χαρά. Αυτά είναι σενάρια που δεν γίνονται, είναι ουτοπικά. Και αυτό που λέμε στον κόσμο πια είναι ότι θα τρως σωστά συνδυασμένα και θα κρατήσεις αυτές τις συνήθειες και μετά. Ποιο όμως είναι το μυστικό για να κρατήσει κάποιος κάτι? Γιατί σε μένα έρχονται πάρα πολλές φορές και μου λένε είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Έχω κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο, το παράλληλο και δεν έχω δει αποτέλεσμα που να κράτησε. Ποιο είναι λοιπόν το μυστικό που θα σας το πω και από την εμπειρία μου αυτό που έχω... Έχω αρκετή στη δουλειά μου, ας το πω έτσι. Δεν έχω τεράστια, αλλά τέλος πάντων έχω μια 20ετή εμπειρία. Είναι να του αρέσει το πρόγραμμα ή αυτό που κάνει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν είναι κάτι τελείως ξένο για αυτόν, αν είναι κάτι που τον δυσκολεύει έστω και στο τόσο, δεν θα το κρατήσει. Άρα πρέπει να αφουγκράζεις τον άλλο, να καταλαβαίνεις πραγματικά τι έχει ανάγκη και να του δίνει συνήθειες που... και σιγά σιγά να του το περνάς, ότι κοίταξε, αφού σου αρέσει, έτσι πρέπει να τρως. Εγώ έχω φτάσει με πελάτες μου να τους λέω να τα βάλει και κάτι ακόμα και να μου λέει, όχι, μην μου το πειράξεις, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις κάνει. Φαντάσου, αλλά πώς έγινε αυτό? Με πάρα πολλές ερωτήσεις και συζήτηση του τι να βάλουμε και τι να μην βάλουμε και τι με βολεύει και να γίνει τελείως tailor-made. Αλλά θέλει και να μην το δυσκολεύει. Νέες διατροφικές συνήθειες, οι οποίες να μείνουν. Έτσι. Αντικαθιστούμε τις παλιές συνήθειες με νέες συνήθειες και όχι δίαιτα express. Και όπως σε όλα τα πράγματα έτσι πρέπει. Δηλαδή, είτε αυτό αφορά οτιδήποτε κάνουμε. Σαν
συνήθεια, ειδικά στη διατροφή δεν το συζητάω, αλλά να γίνει μια σωστή συνήθεια στα πάντα. Συνήθεια σημαίνει ότι είναι κάτι που το κάνω συνέχεια. Δεν έχει ένα τέλος. Εγώ αυτό τους λέω όταν έρχονται, ότι αυτό που θα κάνουμε μαζί δεν έχει τέλος. Αυτά που σας λέω τα λέω τώρα και ισχύουν για πάντα. Μη θα κάνω αυτό, θα τελειώσει, ξέρω εγώ, και μετά θα επιστρέψω στα άλλα. Ναι, μπράβο. Δεν έχει τέλος. Ναι, ναι. Ναι, δεν, γιατί η νοοτροπία της δίαιτας του 80 ήταν άλλη. Η οποία νοοτροπία βέβαια αυτής της δίαιτας απέτυχε, όπως μας δείξαν οι έρευνες από το 80 μέχρι τώρα, ότι ο κόσμος, ο πλανήτης, αντί να δυνατήσει, πάχυνε τελικά. Με τις στερητικές δίαιτες, με τα γραμμάρια, με τα μετρήματα, με τα, αυτά τα στερητικά σενάρια, ο κόσμος μετά έτρωγε παραπάνω, διπλά ή τριπλά. Άρα είναι, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι το έβλεπε ότι θα κάνω κάτι για αυτό το διάστημα να πετύχω αυτό το στόχο. Μπράβο. Για λίγο. Και όταν τελειώσει, μετά θα κάνω κάτι άλλο. Μετά θα δω. Τα νέα το παλιό δεν είχε γίνει συνήθεια, καινούρια συνήθεια λοιπόν. Εγώ αυτό διευκρινίζω από την αρχή, που είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτά θα είναι για πάντα, που σου λέω. Το Δωρή, όλες με την ευκαιρία, τώρα που λέμε και για τη συνήθεια, για να σου γίνει μια καινούρια συνήθεια, νομίζω έχω ακούσει τι θέλει. Άλλοι λένε 21 ημέρες, άλλοι λένε 2 μήνες, άλλοι λένε 3 μήνες. Θέλω να μου πείτε και οι δύο σας τι πιστεύετε. Να ξεκινήσουμε με το Θοδωρή. Πόσο καιρό πιστεύεις θέλει για να πάρει τη νέα τη συνήθεια? Να μας πεις εσύ στο κομμάτι το business και σε άλλα, έτσι, από την εμπειρία. Λοιπόν, λένε ότι είναι μια συνήθεια χρειάζεται 21 ημέρες για να αποκτήσεις. Ή νομίζω ο Ρόμπιν Σάρμα λέει 66 ημέρες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ναι. Θα σου πω. Έχω δει ότι και ισχύουν και δεν ισχύουν. Δηλαδή, μπορεί να έκανα, και βέβαια πάλι έχει να κάνει με τη συνήθεια, γιατί το να πίνεις περισσότερο νερό είναι μία λίγο πιο εύκολη συνήθεια από το να πεις ότι θα γυμνάζομαι καθημερινά. Γιατί σε μια περίοδο πας και πίνεις νερό, στην άλλη περίοδο μπορεί να θες εγώ να πηγαίνεις γυμναστήριο ή να τρέχεις και να βγαίνεις να τρέχεις. Όπως και να έχει, έχω δει για μένα προσωπικά ότι έχω κάνει συνήθειες και για 21 ημέρες, και για 66 ημέρες, και για 90 ημέρες, και για ένα χρόνο, και μετά τη σταμάτησα. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί αυτό. Είχα κάνει ένα βίντεο παλιότερα που μιλούσε για τον κανόνα των 2 ημερών. Που λέω ότι οποιαδήποτε συνήθεια θες να αποκτήσεις, φρόντισε, αν κάποια στιγμή σπάσεις τη συνήθεια, δηλαδή, λες για παράδειγμα, θέλω να γυμνάζομαι καθημερινά, και μία μέρα δεν κάνεις γυμναστική για το χύψη λόγο, μην επιτρέψεις 2 μέρες να μην το κάνεις. Οπότε, αν μία μέρα παραλείψει τη συνήθεια, φρόντισε την επόμενη μέρα οπωσδήποτε να το κάνεις. Άρα, ο κανόνας των 2 ημερών για μία νέα συνήθεια είναι να μην επιτρέψεις 2 μέρες συνεχόμενες να παραλείψεις τη συνήθεια. Οπότε, αν έχουμε αυτό στο νου μας, και αν έχουμε και αυτό που είπε η Ειρήνη, ότι αυτή η συνήθεια που θέλουμε να αποκτήσουμε, να μην τη δούμε για ένα διάστημα μόνο, αλλά ότι είναι μία νέα μας συνήθεια, είναι μέρος του ποιοι είμαστε πλέον, ότι αυτό το πράγμα δεν τελειώνει. Αυτό που θέλω να αποκτήσω δεν το κάνω μόνο για ένα διάστημα, το κάνω για πάντα. Ωραία. Γιατί θέλω να αποκτήσουμε μία συνήθεια η οποία μας εξυπηρετεί. Οπότε, αν το δούμε αυτόν τον τρόπο, δεν υπάρχει 21 ημέρες, 66 ημέρες ή 3 μήνες ή κάτι τέτοιο. Άρα, να πω λίγο πριν μας πει και η Ειρήνη, συγγνώμη. Άρα, λοιπόν, αν εγώ κάνω διατροφή και μία μέρα κάνω ανασφαλίες. Να μην το κάνω και δεύτερη, αμέσως να γυρίσω, έτσι. Ναι. Και να μας πει τώρα και η Ειρήνη πάνω σε αυτό. Έτσι, όπως το λες, δηλαδή, εγώ αυτό που λέω, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι θα κάνω διατροφή, να ξέρεις, έρχεται, μου λέει, είμαι ρομπότ, ό,τι μου πεις θα το κάνω, και γυρνάω και λέω, δεν θέλω να είσαι ρομπότ, θέλω να είσαι άνθρωπος. Δηλαδή, μου λέει, εγώ ρομπότ έχω μάθει να είμαι από τις δίαιτες. Και λέω, δεν θέλω, θέλω, άμα τύχει να θέλεις κάτι, να το σπάσεις. Δεν χαλάει κάτι με μία φορά, απλά μετά να γυρίσεις στο πρόγραμμα της ζωής σου. Και με κοιτάνε και μου λένε, αυτό είναι, λέω, αυτή είναι η ζωή σου που κάνουμε εδώ και το άλλο θα είναι η εξαίρεση. Γιατί κανένας με την εξαίρεση δεν πάχυνε ή δεν έκανε κακό. Η καθημερινή συνήθεια πρέπει να είναι καλή, άρα ακόμα και στη διατροφή ή και στη γυμναστική ή και σε οτιδήποτε. Είναι η καθημερινότητα που ορίζει το αποτέλεσμα, αν θα είναι καλό ή κακό, και το άλλο να είναι η εξαίρεση. Άρα μπορούμε να φάμε και την πίτσα και το ντόνατ και οτιδήποτε, αλλά να μην έχουμε, να μην το έχουμε αυτό, όπως είπε, του τύπου, το παλιό σενάριο, χάλασε η δίαιτα τώρα,
ας τη χαλάσω τελείως. Ας πάω και σοκολάτες και γενικά. Όχι. Ο οργανισμός λειτουργεί συσσωρευτικά. Δηλαδή, αν εσύ εκείνη τη στιγμή πεις, εντάξει, έφαγα τώρα αυτό γιατί το ήθελα και το πω, χαλαρά μετά γυρνάω στο πρόγραμμα της ζωής μου. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Πάντως δεν πρέπει να μας παίρνει από κάτω και να μην το συνεχίζουμε και να λέμε όχι, σήμερα έφαγα την πίτσα. Να μην συνεχίζει. Να μην το συνεχίζουμε. Ναι, να μην συνεχίζει. Και άμα δεν συνεχίζει, έτσι δεν βάζεις και βάρος. Δηλαδή δεν χάνεις κάτι και απόλαυσες και δεν έβαλες βάρος και συνεχίζεις κανονικά το πρόγραμμά σου. Και έτσι πρέπει να είναι. Αυτό εννοούμε διατροφή και όχι δίαιτα, ότι δεν πρέπει να είσαι στην απόλυτη στέρηση, ότι τίποτα να μην ακουμπήσει, γιατί αυτό πόσο θα κρατήσει. Θα το κάνεις 1, 2, 3, 5 μήνες, 6. Δεν γίνεται μετά. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να κάνεις και ατασταλίες. Πρέπει να τις έχεις μέσα στη ζωή σου, αλλά να ξέρεις πώς να επανέλθεις. Αυτό που δεν είναι, δεν είναι όλα τίποτα. Άρα, δεν είναι όλα τίποτα. Δηλαδή, okay, το χάλασε μια μέρα, το παρατάω. Όχι. Θυμίζω του στόχου σου. Γεια σου, Πόλη. Θυμίζω του στόχου σου και ξαναδεσμεύσου και ξανασυκίνω την επόμενη μέρα. Α, τέλεια. Η Πόλη είναι το Mediterranean Palace που θα κάνουμε την εκδήλωση και μας χαιρετάει. Η Πόλη θα μας φιλοξενήσει στο Mediterranean, παιδιά, που είναι ένα ξενοδοχείο φανταστικό. Δηλαδή, όταν έρθετε Θεσσαλονίκη, πραγματικά να μείνετε στο εκεί λιμάνι, μπροστά στη θάλασσα, στο λιμάνι. Είναι, είναι το ωραιότερο κτίριο, σαν να είσαι στο Παρίσι. Είναι μια μαγεία. Είναι μια μαγεία, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα, αλλά θα κάνουμε εκεί και την εκδήλωση. Οπότε εννοείται ότι θα λέμε τέτοια πράγματα όπως είπαμε σήμερα και άλλα παραπάνω. Γιατί θα είμαστε πόσοι, Χριστίνα, πολύ ομιλή. Καλά, για να μας συντονίσει, θα Χριστίνα, περιττό να είναι... σας πω. Θα είναι η Ράνια η Χαρτιά. Τι έχει τραβήξει. Είναι... Ωραία, ναι, εγώ ανοίγω την εκδήλωση. Θα είναι η Έλενα η Μουρατίδου που θα μας κάνει έτσι λίγο στρέφι στην αρχή, λίγο mindfulness. Και λίγο γιόγκα που δεν το είπαμε καθόλου αυτό. Και θα μας μάθει πώς να ξεκινάμε τη μέρα μας και με positive affirmation. Και θετικά. Αυτό, ας πούμε, Θοδωρή, αυτό με τις 21 μέρες για αυτά τα positive affirmations, εγώ επειδή το δοκίμασα, παιδιά, λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, όταν λες κάτι σαν μάντρα για πάνω από 20 μέρες, μετά σου βγαίνει αβίαστα. Δηλαδή, εγώ έλεγα... Εντάξει, σιγά, στην αρχή το έκανα λίγο επίτηδες, αλλά μετά μου έβγαινε να το πω χωρίς να το σκέφτομαι. Γράφτηκε στο υποσυνείδητο. Ναι, ωραία. Ωραία, λοιπόν, και είμαστε στο στάδιο της συντήρησης που είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και μετά και από τη συντήρηση πηγαίνουμε στον τερματισμό ότι τα κατάφερα. Έτσι, άρα λοιπόν, να μας πει λίγο και για το τελευταίο στάδιο ο Θοδωρής και φυσικά να μας πει μετά και η... Ειρήνη, την εμπειρία της όταν τα καταφέρουν, πώς νιώθουν το, το στάδιο τερματισμού είναι ο στόχος για όσους θέλουν να αλλάξουν κάτι. Εδώ πλέον ο παλιός εθισμός η προβληματική συμπεριφορά δεν θα αποτελεί πλέον πειρασμό ή απειλή. Η συμπεριφορά μας πλέον δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στο πώς ήταν πριν και θα νιώθουμε απόλυτη σιγουριά ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα ξανακυλήσουμε στις παλιές συνήθειες. Σε αυτό το στάδιο έχουμε πλέον τη σιγουριά ότι η αλλαγή πλέον έχει επιτευχθεί. Εντάξει. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια από μεριάς μας για να φερόμαστε όπως στοχεύαμε. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να πείθω τον εαυτό μου κάθε μέρα να κάνει γυμναστική. Δεν χρειάζεται να πείθω τον εαυτό μου κάθε μέρα να κάνω ένα post στο Instagram ή να κάνω τη δουλειά μου. Έχει γίνει πλέον συνήθεια. Αυτό. Για σένα, Ειρήνη, το κομμάτι του τερματισμού, πώς είναι, τι εικόνα έχει? Για πες μας. Και σε μένα κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, όταν πια φτάσουμε σε σημείο που ο άλλος να είναι ευχαριστημένος με την υγεία του, πρώτα για την υγεία και με την εμφάνισή του και νιώθει και δυνατός και να κρατήσει όλα αυτά που έχουμε πει, τότε λέμε ότι δεν υπάρχει τέλος, το λέμε αυτό, ότι συνεχίζουμε να έχουμε κάποια πράγματα, απλά χαλαρώνουμε λιγάκι, δεν είμαστε τόσο αυστηροί όπως ήμασταν στην αρχή, αλλά πάλι συνεχίζουμε τις καλές συνήθειες και μάλιστα συνειδητά λέμε, ας πούμε, αφού μας αρέσει αυτό, γιατί να μην το κρατήσουμε, ναι, αυτό θα κρατήσω. Αφού το έμαθα τώρα αυτό το πρωινό, δεν θέλω να το αλλάξω, γιατί με αυτό νιώθω καλά. Δηλαδή, ξέρεις, όταν πια αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε ότι αυτό το πλάνο ζωής με κάνει και είμαι καλύτερα στη ζωή μου, ναι, ακριβώς στην καθημερινότητά μου,
τότε θέλεις να το κρατήσεις. Δηλαδή δεν χρειάζεται να ζοριστείς, το κρατάς από μόνο σου. Και αυτό είναι που χαίρομαι εγώ εκεί, γιατί λέω κάναμε δουλειά. Είναι σημαντικό. Βλέπεις λοιπόν ότι έχεις θετικό αποτέλεσμα από τη νέα σου συνήθεια, έτσι, την αλλαγή. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία, τέλεια. Άρα λοιπόν μπορούμε να κλείσουμε κιόλας εδώ πέρα. Νομίζω έτσι τα αναλύσαμε όλα τα στάδια, τα 6 στάδια της αλλαγής μιας συμπεριφοράς. Όποιος λοιπόν μπήκε ίσως αργότερα στο live ή δεν το πρόλαβε, να πούμε ότι θα αποθηκευτεί και θα το δημοσιεύσουμε στο προφίλ του positivelife.gr. Θα το ανεβάσουμε και στο YouTube μας αύριο και στο Facebook. Θα το στείλουμε και με το newsletter μας το εβδομαδιαίο. Και να πούμε έτσι τελειώνοντας, για όποιον έτσι ίσως μπήκε τώρα, ότι ο λόγος που καλέσαμε σήμερα μαζί με την Ειρήνη τον Θοδωρή είναι γιατί είναι ένας από τους ομιλητές μας στο One Day City Retreat που θα κάνουμε το Σάββατο 16 Απριλίου στο Mediterranean Palace, και θα χαρούμε πάρα πολύ με επίσημη προσκεκλημένη τη Ράνια τη Θρασκιά, με τη νέα της την ιδιότητα, που θα μας μιλήσει για το άγχος, πώς να καταπολεμήσουμε το άγχος. Η Ειρήνη θα μας μιλήσει για την διατροφή και για anti-aging tips, και θα έχουμε και αρκετούς ομιλητές, θα μιλήσουμε για το σεξ, για το άγχος, θα κάνουμε λίγο meditation, καινούργια έτσι πραγματάκια που θα μας βοηθήσουν στην ευεξία μας, και θα χαρούμε πολύ. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε άμα θέλετε και στο www.positivelife.gr για να δείτε όλες τις πληροφορίες, αν θέλετε να δηλώσετε την συμμετοχή. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα πριν κλείσουμε. Θέλετε και εσείς να πείτε κάτι, Ειρήνη. Για να κλείσετε εσείς με την Ειρήνη καλύτερα. Λοιπόν, θέλω να πω το ένα κομμάτι σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε σήμερα για τα στάδια της αλλαγής. Θέλω να πω ότι το 95% των ανθρώπων που θέλουν να αλλάξουν κάτι, κάποια συνήθεια, θα περάσουν από αυτόν τον κύκλο των σταδίων αυτών αρκετές φορές μέχρι να φτάσουν στον τερματισμό με επιτυχία. Μόνο ένα 5% των ανθρώπων κατάφερε να βγει από αυτόν τον κύκλο χωρίς ούτε μία υποτροπή. Οπότε, αν είστε σε διαδικασία αλλαγής και βλέπετε ότι κάνετε πισωγυρίσματα, θέλω να σας πω να μην αποθαρρύνεστε. Είναι μέρος της διαδικασίας όλο αυτό. Το να ολοκληρώσετε τη δύσκολη διαδρομή από την αναγνώριση μέχρι τον τερματισμό απαιτεί διαρκή δουλειά και απαιτεί το να κρατάτε τα κατάλληλα, να είστε στα κατάλληλα βήματα του κάθε σταδίου. Το πρώτο που θέλω να πω είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι σε σχέση με το σεμινάριο, με το retreat που θα κάνουμε. Και θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω και τις δύο, και για τη σημερινή πρόσκληση, αλλά και για την πρόσκληση στο event. Χαίρομαι που θα μου δοθεί ευκαιρία να σας γνωρίσω από κοντά, αλλά και να συνδεθούμε μέσα από όλο αυτό το event. Όσοι άνθρωποι είστε σήμερα εδώ και ακολουθείτε το positivelife.gr, φαντάζομαι ότι είστε άνθρωποι που σας ενδιαφέρει η αυτοβελτίωσή σας, η εξέλιξη, το να αποκτήσετε νέες συνήθειες. Και η συμμετοχή σε τέτοια live, η ανάγνωση βιβλίων, αλλά και η συμμετοχή σε live events, είναι που κάνει όλο αυτό το κομμάτι της αυτοβελτίωσης πολύ πιο πραγματικό. Θα μπορέσετε να συνδεθείτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης με εσάς. Ο Jim Rohn έλεγε ότι είμαστε στο μέσο όρο των 5 πιο κοντινό μας ανθρώπων. Οπότε, να αρχίσουμε να συνδεόμαστε με ανθρώπους που έχουν παρόμοιο τρόπο σκέψης με αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε, θα μας βοηθήσει και εμείς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο θετικά, να αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας. Και αυτό είναι και ο τίτλος του event, το Love Yourself. Οπότε, θα σας πρότεινα και εγώ, θα σας παρότεινα να είστε στο event και να γνωριστούμε από κοντά, αλλά και να μπορέσετε να είστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και φροντίστε, ειδικά αυτές τις μέρες που ζούμε, είμαστε στο τέλος, ελπίζω, μιας διετούς πανδημίας. Τα πράγματα είναι δύσκολα στην Ουκρανία και γενικότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί λόγοι να μην είμαστε καλά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί λόγοι να είμαστε καλά. Και ένας από αυτούς τους λόγους είναι το event αυτό, και ένας τρόπος για να είμαστε καλά είναι να είμαστε σε τέτοια event. Οπότε θα σας πρότεινα οπωσδήποτε, είτε μέσω ίντερνετ, είτε από κοντά, καλύτερα από κοντά, να είστε εκεί. Αυτό. Ευχαριστούμε, Θοδωρή. Θοδωρή, πολύ σοφά τα λόγια σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για να σας καληνυχτήσω και εγώ, θα πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον Θοδωρή. Ειδικά σε τέτοιες περιόδους πρέπει να δυναμώνουμε το μέσα μας. Γιατί μόνο οι ίδιοι μπορούμε να δυναμώσουμε τον εαυτό μας. Δεν περιμένουμε από κανέναν να μας δυναμώσει. Οι ίδιοι πρέπει να ανεβάσουμε το ηθικό μας, να βελτιώσουμε την αυτοεκτίμησή μας, να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, να κάνουμε τις αλλαγές. Και να πω εδώ επίσης για κάποιους ανθρώπους που σκέφτονται δεν μπορώ να κάνω διατροφή, δεν μπορώ. Όλοι μπορούμε.
όλοι μπορούμε, αρκεί να βρούμε τον ειδικό που θα μας εμπνεύσει και να μας δώσει τις σωστές συμβουλές που θα προσαρμοστεί ο ειδικός σε εμάς, όχι το ανάποδο. Mm-hmm. Έτσι μπορούμε όλοι. Και όλοι μπορούμε να κάνουμε και την αλλαγή για το καλύτερο, για την υγεία μας, για την διατροφή μας, γενικά για να είμαστε καλά, να μεγαλώνουμε καλά και κυρίως για να θωρακιζόμαστε από όλο αυτό το γύρο μας που είναι τοξικό. Αλλά εμείς επιλέγουμε τι θα μπει μέσα στον εγκέφαλό μας και τι στο μυαλό μας. Mm. Πρέπει να είμαστε πολύ επιλεκτικοί στο τι βάζουμε. Και ένα από αυτά τα σεμινάρια, το retreat που θα κάνουμε, γίνεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να μάθουμε να είμαστε επιλεκτικοί στο πού ανοίγουμε την πόρτα, σε τι σκέψεις να μπουν στο μυαλό μας και τι γράφεται στο υποσυνείδητό μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να σας γνωρίσω όλους από κοντά εκεί και σας περιμένουμε με πάρα πολύ χαρά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο και να πω ότι εμείς μαζί με την Ειρήνη και την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη, θα είμαστε μαζί με την Ζέτα Τηγάκη και θα μιλήσουμε για τον ύπνο. Που είναι φανταστική. Είναι πολύ σοβαρό θέμα και, και η Ζέτα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει για ύπνο ενηλίκων, γιατί ασχολείται με μωρά, μικρά παιδάκια και το κάνει για μας, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε εμείς, και εμείς. Και εμείς, Χριστίνα. Ευχαριστούμε και χάρηκα, όσους δεν ζωμαστε, εμείς χάρηκα που τα είπαμε. Και θα τα πούμε. Καλώς σας πάρει. Έγινε, γεια σας. Θα τα πούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια σας.